πρέπει να επέλθει τελικά η συμφωνία και η ελληνική κυβέρνηση με κάθε διαθέσιμο διαπραγματευτικό εργαλείο πρέπει να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αύριο για όλους εμάς και βέβαια για τον ελληνικό τουρισμό. Είναι καθήκον όλων των κοινωνικών εταίρων αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται ο τουρισμός θα σηκώσει το μεγάλο μέρος του κόστους, σκάλα φορεία, ακτοπλοεία κτλ. Συγκεντρώνονται σημαντικά περισσότερα από 700 εκατομμύρια ευρώ, περί τα 800 εκατομμύρια, χωρίς να εκτιμώ την εστίαση, η οποία μετά ταξίδι στο 23% ένα μέτρο το οποίο έχει αποτύχει οριστικά και είναι η τελική αυτοκτονία εάν ληφθεί. Αυτό σημαίνει ότι ο τουρισμός, ένα 20% όπως είπα το ΑΕΠ της χώρας, καλείται να καλύψει πάνω από το μισό του δημοσιονομικού κενού.